πριν απευθύνω όμως, σε απαντήσω σε όποια σε κάποια θέματα που άκουσα να τίθεται πριν από λίγο. Σχετικά με το ζήτημα το τελευταίο που έβαλε ο κ. Καμπύλης Άγγελος, θεωρώ ότι δεν χρειάζεται περαιτέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άμεσα θα παραδέξουν το θέμα της εμπόδιας υπηρεσίας για να ελέγξουν την λειτουργία και την πιθανή αντικατάσταση με σκοπό την καλύτερη προσβασιμότητα των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες των εκπαιδευμάτων. Σχετικά με το ζήτημα που έβαλε ο Τάκης ο Αδάμης, θεωρώ ότι είναι λιγάκι τελοχρονισμένο γιατί έτσι όσο ο ίδιος γνωρίζω προσωπικά, τα πιο πολλά από τα θέματα που τέθηκαν στο συγκεκριμένο έγγραφο έχουν είτε λυθεί είτε προσεγγιστεί με τον καλύτερο τρόπο και νομίζω ότι είναι ζητήματα τα οποία πλέον αποτελούν αντικείμενο τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμια και όχι του Δημοτικού Συμβουλίου. Αλλά για να, έτσι, να απαντήσω στον έντονο τρόπο τον οποίο το έθεσε, εκεί που μου απέκτησαν που ένα που λύθηκε, το ένα που ένα από τα ζητήματα που έπρεπε να γνωρίζω προσωπικά το λύθηκε, είναι ότι ξενοποιήθηκε πλέον η στέγη τη βιβλιοθήκη. Τώρα, στο ζήτημα τη αυτοκτονία, είχα τρία θέματα να βάλω και αυτό είπα ότι θα βάλω τελικά δύο. Με τον ίδιο τρόπο που πάτε του καπίλου του έφεσε, είχα σκοπό και εγώ να πω ότι πρέπει να αποτελέσει από κείμενο του Δημοτικού Συμβουλίου αυτή η σχεδόν προσωπική και ίσω και έτσι, ιονική δημοσίευση του εντύπου που στάθηκε από την Υπουργείο προ την Περιφέρεια Κορδονήσου ότι ολοκληρώθηκε η ομαδική δαυτοκτονία στην Βόρεια Κορδονία. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι θα πρέπει να παραμείνουμε στο ότι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα υπάρξει ένα ειδικό θέμα για το ζήτημα. Γιατί τα επιμέρου ζητήματα που έβαλε ο Βάτερο Σουκαπίδη δεν είναι ζητήματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν σε ένα ψήφισμα στη σε μια φύση ή χρειάζεται μια προετοιμασία. Θα πρέπει να αναζητήσουμε τι παραλαβέ, τι περιπτώσει καλή εκτέλεση του έργου όπω αυτό εκτελέσει την Περιφέρεια Κορδονήσου. Να τα θέσουμε στο Δημοτικό μα Συμβούλιο και να δούμε παρακάτω τι μπορεί να γίνει. Άρα λοιπόν στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα υπάρξει γνωστό θέμα για το αυτοκτονία στην Βόρεια Κορδονήσου. Να δω τώρα στα δύο ζητήματα που είχα σκοπό από τα τρία, ξαναλέω, το ένα είναι η αυτοκτονία, τα άλλα δύο. Είναι θέματα τα οποία είχαν απασχολήσει στο παρελθόν, στο τούτο στην προηγούμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και με μια μικρή εξεργασία που έκανα στη συνέχεια, δημιούργηκε ανάγκη να ανακοινώσω την άποψή μου και τη θέση μα γύρω από τα θέματα που είχαν αναφερθεί. Το ένα από τα δύο αφορά συζήτηση που έγινε στην προηγούμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το θέμα που είχε τίτλο «Αντικατάσταση μελών Δημοτικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου της Βόρειας Κοινωνίας». Συγκεκριμένα αναφέρομαι στην τοποθέτηση του κ. Άγγελου Καμπύλη, ο οποίος έκανε μια ερώτηση στη συγκύτρια και αυτολεξή ερώτηση. Ήθελα να ρωτήσω με ποια κριτήρια ορίζεται ως μέλος ο Δημότης Ζούλης Ιωάννης, αφού γνωστόν σύμφωνα με τον κώδικα Δημότη Κοινοτήτων, για να οριστεί Δημότης ως μέλος σε ένα νομικό πρόσωπο, πρέπει να είναι χρήσιμο την περισσότερη για να έχει ειδικέ γνώσει. Διαβάστε το άρθρο 240 του κώδικα. Ο κ. Κουντούρη δεν είναι χρήσιμο την περισσότερη του προσώπου. Και επίση δεν είναι καν στην περιοχή ώστε να γνωρίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει τα σχολεία. Έχει αποχωρήσει ένα χρόνο και μένει στην υγεία. Ο κ. Καμπύλη στο φασιστικό αναφέρθηκε μόνο παρακάτω στη συζήτηση, αναφέρθηκε και στο νόμιμο τη συγκεκριμένη απόφαση. Κατά την ενημέρωση του Δημοτικού Συμβούλου την απόφαση, όπως ελήφθη για τους κόντες του κ. Καμπύλη και των υπόλοιπων μελών της αντιπολίτευσης, νομίζω να σχολιάσω, κρίθηκε νόμιμη. Άρα λοιπόν, το ένα από τα δύο, η μία από τις δύο συνιστώσεις της αντίδρασης του κ. Καμπύλη δεν υφίσταται, γιατί η απόφαση μας κρίθηκε νόμιμη. Όσον αφορά τη δεύτερη, οφείλω να εξομολογηθώ στο Δημοτικό Συμβούλιο που δεν γνωρίζω να παίξω το Δημοτικό Κοινωνικό Κώδικα. Γι' αυτό ανέκαξα στο άρθρο 240, στο οποίο με παρέπεψε ο κ. Άγγελος Καμπύλης στην τοποθέτησή του. Το άρθρο 240 του νόμου 3483 του 2006 λέει αυτό το εξής. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας, Δημοτική ή Κοινοτική Σύμβουλη και δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις ανάλογα με το σκοπό του νομικού προσώπου. Είναι προφανής λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο εκρήθηκε νόμιμη αυτή η επιλογή και προφανής ο λόγος για τον οποίο προτάθηκε και ψηφίστηκε από την αντιπολίτευση ο κ. Κουζούλης ως μέλος της Υπηρεσίας Επιτροπής. Είναι γνωστός όλοι σας ότι έχει ιδιαίτερη γνώση και ιδιαίτερη δράση για τον χώρο γιατί έχει σχηματίσει διευθυντή του συγκεκριμένου σχολείου. Τι παραπάνω.
ζήτημα δεν είναι τόσο σύντομο, δεν είναι τόσο απλό, είναι τόσο εύκολο. Είναι όμως εξίσου αυταπόδεκτο και ίσως και πιο απλό για να το καταλάβει κανείς. Συζητήσαμε στις προηγούμενες ιδέες του Δημοτικού Συμβουλίου περί της σημασίας, περί της αναγκαιότητας της έγκρισης της ενέργειας και την έγκριση ανάπτυξης και την υπεροχή υπηρεσιών με σκοπό τη συλλογή και μεταφορά του στενών αποδείγματων και ανοιχτών σμηλών με την παγκοσμίωση τη ενέργεια τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα, στη σημερινή συνεδρίαση, το πρώτο θέμα τη σημερινή διάθεση, να προσθέσουμε κάτι σε αυτήν την απόφαση. Μεσού αυτή τη συζήτηση, ο αρχηγό τη μείζωνο αντιπολίτευση, ο Γιώργο Καπίλη, αναφέρθηκε στην δικαίωσή του σύμφωνα με τον ίδιο, αναφορικά με τη στάση που κρατήσει αυτό και παράταξή του, γύρω από την παραλαβή του αντικειμένου της υπηρεσίας από τον Κοβιδί τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, στη συνέχεια της συνεδρίασης, δημοσίευσε και σκεπτό δύο τύπου στον ηλεκτρονικό τύπο της περιοχής μας, που τύπου μετά από τρία χρόνια αποκαλύπτουν τα ψέματα και δικαιωθήκαν. Κατά τη συνεδρίαση τη συγκεκριμένη, το ρώτησα για ποιο λόγο εμείνει σε αυτή τη θέση, για ποιο λόγο παίρνει αυτή τη στάση, από τη στιγμή που η παράταξή του προσέβαλε το 2016 την παραλαβή αυτής της υπηρεσίας στα αρμόδια όργανα και η προσφυγή του απορρίφθηκε. Μου απάντησε ότι δεν απορρίφθηκε η προσφυγή. Έχω στα χέρια μου το έγγραφο με το οποίο απορρίφθηκε. Και έχω στα χέρια μου το έγγραφο με το οποίο λέει ότι η απόρριψη είναι βεβαίωση μέσα της Επιτροπής, κοινοποιήθηκε και στον πρώτο αρχηγό της παραταξής του, τον Γιάννη Καμπή. Είναι λοιπόν ένα έγγραφο 2 Δευτέρου του 2017, το οποίο αναφέρει ότι έρχεται προς το Δήμο Βόρειας Κουλής και κοινοποιείται στον κύριο Γιάννη Καμπίνη Νικολάου και του φέρει τις μείζωνες αντιπολίτευσης του Δήμου. Λέει λοιπόν ότι αποστέλλει η βεβαίωση της Επιτροπής μια ενημέρωση και η βεβαίωση αναφέρει ότι με την παρούσα βεβαιώνουμε ότι η προσφυγή που είχε καταθέσει ο κ. Καπίδης Ιωάννης Νικολάου και εμφανίσει πίσω στην αντιπολίτευση του Δήμου Βόρειας Κουλίας στην ειδική εκλογή του άρθρου 32 κατά της απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Συγγνώμη, κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα, την οποία νομιμοποίησε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας, 117 του 2016, εισήχθη η διασύγηση στην Επιτροπή και απερίφθη ομοφόρο. Με αυτή την αφορμή όμως, επειδή πρέπει μερικές φορές να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, όσο περισσότερο να σηκώνουμε τους τόνους και όταν μιλάμε για ψέματα που αποκαλύφθηκαν και δικαιωθήκαν. Πρέπει να κάνουμε μια αναφορά λοιπόν στην ιστορία των αντιρρήσεων της μείζωνος αντιπολίτευσης σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εκτελέστηκε η παροχή υπηρεσίας και τη συλλογή του μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου μας τα τελευταία τρία χρόνια. Πρωτοτυπώντας και καινοτομώντας, είχαμε σε αυτήν τη συγκεκριμένη υπηρεσία ενισχύσει τη διαδικασία της παραλαβής, είχαμε ενισχύσει τον τρόπο με τον οποίο θα θεωρείται η καλή εκτέλεση και η καλή παραλαβή αυτής της υπηρεσίας, δημιουργώντας μια επιπλέον επιτροπή από αυτές τον νόμο της ορίσης, στην οποία συμμετείχαν οι πρόεδροι των δικών κοινοτήτων και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της παράταξης της Δημοτικής Αρχής αλλά και της Αντιπολίτευσης. Αυτές οι επιτροπές λοιπόν συνεδρίαζαν πριν συνεδριάσει η Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου, όπως ορίζεται αυτή από την κοινή νομοθεσία του 2018. Οι αποφάσεις αυτής της Επιτροπής Παραλαβής επίθετο για όλο το 2016, όπως ο νόμος όριζε, στο Δημοτικό Συμβούλιο για έκθεση. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, έχουν ληφθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο καταρχήν η 117 του 16 απόφαση, η οποία προσευλήθη από τη μείζωνα αντιπολίτευση του Δήμου και η προσφυγή τη απορρίφθη από τον νόμο, όπως διάβασα πριν. Στη συνέχεια, μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση που κάποιοι το γνωρίζουν αυτό, γιατί διαβάζοντας τα πρακτικά των αποφάσεων, είδα συζητήσεις οι οποίες είχαν παρελθεί σε ιδιαίτερο μάκρος χρόνο. Είχαν ληφθεί αρκετά βαριές εκφράσεις, είχαν γίνει εντάσεις και θεωρώ ότι δύσκολα τις εκκλείνονται. Δεν ξέρω γιατί ο κ. Καπίλης ξέχασε.
αλλά θα εξαπαριθμίσω με κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η 117 λοιπόν που ήταν η πρώτη και αφορούσε την παραλαβή για το μήνα. Μάιο του 16. Ελήφθη, όπως είπα, προσεμπήθη από τη μείζα απογοήτευση και η δημοσιογή της ομοφόνος έγινε απορρίφητο. Ακολούθησε η 132 του 16 απόφαση, στην οποία η οποία αναφέρεται ότι έχει καταναλώσει 11 σελίδες πρακτικών μόνο αυτή η απόφαση και με ψηφούνται όλων των 20 συμβούλων της αντιπολίτευσης και διαφορετικούς λόγους σημειώνω για να μην ξανανοίξει αυτή η συζήτηση ανάμεσα σε αυτήν την Ελλάδα. Εκλήθηκε τελικά με την υποψηφία, ως νόμιμη ακολουθήθηκε η διαδικασία της εξόφασης. Ακολούθησε η 134 του 16 απόφαση, στην οποία με τον ίδιο τρόπο κατά την υποψηφία εκλήθηκε και εκλήθηκε νόμιμη. Ακολούθησε η 154 του 16 για τον μήνα Ιούνιο, με το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα. Ακολούθησε η 171 του 16, στη συζήτηση της οποίας δημιουργήθηκε τότε ένα ζήτημα. Στην 183 του 16 που ακολούθησε μάλλον για τον Αύγουστο του 16, δημιουργήθηκε ένα τεράστιο ζήτημα από την πλευρά της Επιτροπής Αντιπολίτευσης. Ετέθηκε το θέμα ότι είχαν ενσωματωθεί, μας είχαν πει τότε, πάνω στα εισηγολόγια που αποτελούσαν το έδερμα για την πληρωμή του συγκεκριμένου τιμολογίου, διάφορα εισηγολόγια που ήταν και άλλες υπηρεσίες. Μας κατηγόρησαν ευθέως τότε ότι διπλοπληρώνουμε την υπηρεσία. Σέσπασε ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο λύθηκε στην επόμενη συνεδρία, τη 201 του 16, όπου φυσικά η μείζωνος αντιπολίτευση συνέχισε να καταψηφίζει λέγοντας ότι εμένει στην άποψή της ότι κακό εκτελεί αυτή η υπηρεσία, όμως αποσαφηγίστηκε το ζήτημα, ζητήθηκε συγγνώμη από την πλευρά της. Δεν κάναμε λοιπόν παραμονή εκεί στα ψυχολόγια, δεν τελείωσε. Συνεχίζω όμως να κάνω παραμονή στην παραλαβή του έργου, γιατί χρησιμοποιούσαμε οχήματα του Δήμου για την αποκομιδή. Προχωρώντας, 230 του 16 τα ίδια, 240 του 16, τον Αύγουστο του 16 λοιπόν, η μείζωνα αντιπολίτευση υποβάλλει την εν λόγω προσφυγή κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα που είχε νομιμοποιήσει την 117. Περάσαμε στο επίπεδο λοιπόν που είναι εκείνο νομιμότητας και πήγαμε στην επίπεδο. Μας προσέχετε κατά της απόφασης του εκείνου νομιμότητας που θεώρησε νόμιμη την απόφαση. Το έγγραφο που επικαλέστηκα νωρίτερα και αυτό εδώ, να το πάρει το κουκέι. Ήρθε στο Δήμο της Βόρειας Κυμβρίας στις 2 Δευτέρων του 2017. Μέχρι τότε, η μείζωνα αντιπολίτευση συνέχισε να καταψηφίζει όλες τις παραλαβές σε λόγω υπηρεσίας. Με την αλλαγή του νόμου, έπαξε το θέμα να αποτελεί αντικείμενο του Δημοτικού Συμβουλίου. Η παράδειξη της μείζωνος δεν προσέφυγε ξανά κατά καμία απόφαση της επιτροπής παραλαβής. Αυτό πλέον έπαψε να θυμόνται την επιτροπή παραλαβής σε αρετή και θυμόνται από τις έντους παράγοντες. Και έρχεται ο Γιώργος Καπίλης με το όνομά του 10 μέρες πριν να μας πει ότι με κάποιο μαγικό τρόπο, και θα σας πω ποιος είναι αυτός ο μαγικός τρόπος, είναι ότι δημοσιοποιώντας τα καινούργια τέχνη, στα οποία του είπαμε και του εξηγήσαμε και του μοιράσαμε, ότι ξέρεις κάτι, προσθέτουμε στην υπηρεσία αυτό που έκανε από τον πρόεδρο που δεν το βρίσκαμε ποτέ έτσι. Και επειδή τα προσθέτουμε, αυξάνει το κόστος αυτής της υπηρεσίας. Δεν ξέρω με ποιο μαγικό τρόπο ο κ. Γιώργος Καμπύλης θεώρησε ότι αυτό του δίνει τη δυνατότητα να γράψει ότι μετά από 3 χρόνια αποκαλύφθηκαν τα ψέματα και δικαιωθήκαν. Και να φτιάξει ένα τέτοιο τύπο στο οποίο χρησιμοποιεί ιδιαίτερα παρκές φράσεις. Και δεν είναι αυτό που μας προσφέρει, γιατί γνωρίζουμε ότι στην πολιτική ο καθένας είναι υπεύθυνος του όσων λέει αυτός, όχι όσων λένε οι άλλοι. Άρα λοιπόν, σε ένα τέτοιο
με ένα πιο πολιτικό κριτήριο, θα θεωρήσω ότι αυτό είναι ευχάριστο να συμβαίνει. Να έχει ένα πολιτικό αντίπαλο, ο οποίο θα το διαψεύδεται και μάλιστα σηκώνεται πάρα πολύ ψηλά του κόμματο. Τι είναι αυτό το θέμα όμω, γιατί υπάρχουν πολλών ειδών ψέματα. Υπάρχουν ψέματα τα οποία μερικέ φορέ δεν μπορούν να αφήνονται ελεύθερα να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο όταν είναι αντικείμενο που έχει απαντηθεί με συγκεκριμένο έγγραφο. Έκανα σκόπο λοιπόν σε αυτή τη συνεδρίαση να το κάνω θέμα, να δώσω στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου το συγκεκριμένο έγγραφο, το οποίο ούτως ή άλλως της έχει πληρωθεί από τις 2 Δευτέρου του 2017, και να μάθω οι Δημοτικοί Σύμβουλοι εδώ μέσα εν τέλει ποιος καλύπτει την προσλήψη. Κύριε Καλή, μπορώ να ρωτήσω.